Είναι από τα πολλά. Να τα πούμε, οποία... κύριε Αυτιά, ένα το... πράγμα. Θες ένα ακούς... πράγμα θες να ακούς πούμε. Το άλλο. Αυτή η παράγραφος εδώ, ναι. αν μου δώσει το χρόνο να το διαβάσω, για θα μου λες για τα δισεκατομμυριάκια. Ναι. Όλη αυτή η παράγραφος των φόρων. Λέει τι. Έδωσε 45 εκατομμύρια στον ελληνικό προϋπολογισμό για ναι. το 17. Ναι. Και... μπήκανε όλοι αυτοί οι φόροι του τρίτου μνημονίου. Και τελικά. Και αυξήθηκαν τα έσοδα του κράτους κατά 47 εκατομμύρια. 564. Με τόσο στήψιμο. Και χαθήκανε. Τι γιατί. Γιατί. Και υπάρχει. Τι γιατί. Γιατί. Άστα να πει την κυβέρνηση πρώτα. Όχι ένα λεπτό. Υπάρχει συρρήγνωση, όχι ύφεση. Έτσι μπράβο. Είναι συρρήγνωση. Μικραίνει το μαγαζί. Μικραίνει. Έτσι μπράβο. Άκουσε ένα λεπτό. Εδώ και πολύ καιρό πέθανε πέρυσι άνθρωπος. Ο οικονομολόγος ο Λάφερ έχει την περίφημη καμπύλη του Λάφερ. Που δείχνει ότι όσο ανεβαίνει ο φορολογικός συντελεστής, τόσο πέφτουν τα πραγματικά έσοδα. Είναι 80. Αυτό έχει δει. Άκου τώρα να δεις. Έχει υπερφορολόγηση. Άκου τώρα.